και νωρίτερα ότι έχουν ανοίξει πολλά εθνικά θέματα ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Κρίσιμα θέματα, κυρία Κανέλη. Πρώτον, την άποψή σας για την επίσκεψη Ράμα. Απλώς συμφωνήσουμε τώρα αν είναι εθνικά θέματα, αν είναι εθνικά ζητήματα ή αν είναι εθνικά ζητούμενα. Όπως και να τα. Έχετε δίκιο. Όπως και να τα πούμε, είναι θέματα. Το ξέρω. Χθες είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μια χρήαστη επίσκεψη. Παρά τα αυτά, δεν μπορούμε να τον εμποδίσουμε από το να κάνει μια εκδήλωση. Εσείς τι άποψη έχετε? Κοιτάξτε, δείτε. Το κουκουέ δεν κρίνει μια κυβέρνηση σε μια χώρα όπως είναι η Αλβανία, γειτονική, από την επίσκεψη την άστοχη ή στο ύποπτο χρόνο. Ύποπτο χρόνο με την έννοια το ότι είναι πολύ νωρίτερα από τις εκλογές και είναι και με επιλεγμένη σκανδαλωδό στην ημερομηνία. Μόνο που κλείνει ένας χρόνος από τον Μπελέρη. Το βλέπουμε. Πρέπει να κρίνει κάποιος το ράμα για την πολιτική που ασκεί μέσα στη χώρα του, ενάντια κατά την άποψή μας στο λαό του και στην ελληνική μειονότητα που είναι εκεί και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, εξυπηρετώντας τι? Συμφέροντα κατεξοχήν ευρωπαϊκά και νατοϊκά. Και εδώ δεν έρχεται όμως να εργαλειοποιήσει. Έρχεται εδώ και να εργαλειοποιήσει αυτή κοινότητα, την πολιτική, η οποία όμως στην πραγματικότητα, άμα το δείτε επί της ουσίας, όταν η Ντόρα Μπακογιάννη και η κυβέρνηση μπάζουν το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όταν κυκλοφορούν, γιατί έχουμε και εθνικιστική εξέλιξη, έτσι, στη Μακεδονία και το ξέρετε, στη Βόρεια Μακεδονία. Στη Βόρεια Μακεδονία έχουμε το εθνικιστική εξέλιξη. Το Βέμερο. Με το Βέμερο. Έχουμε μια εθνικιστική εξέλιξη. Και πάμε σε μια εργαλειοποίηση των Βαλκανίων φτού και από την αρχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 25 χρόνια μετά το διαμελισμό και τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Σήμερα είναι η μέρα αντιφασιστικής νίκης. Ποιος ασχολείται με αυτό? Την επομένη των εκλογών, ακριβώς ένα μήνα από σήμερα, ακριβώς 9 του μηνός έχουμε εκλογές, θα μιλάτε όλοι σας, όλοι μας, κυρίως εσείς όμως, για την άνοδο της άκρας δεξιάς. Μα η άκρα δεξιά διαφημίζεται, ενισχύεται, ούτως ή άλλως αυτό συνέβαινε και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ η Σοβιετική, γιατί αυτό είναι η μέρα των λαών, βοήθησαν με 20 εκατομμύρια νεκρούς να εξαφανιστούν οι Ναζί από την Ευρώπη. Όχι όμως εντελώς, εκ των πραγμάτων. Το αυγό του φιδιού εποάζεται ανά πάσα στιγμή. Και είχαμε τον πρώτο πρόεδρο της Κομισιόν Ναζί. Τον πρώτο αρχηγό του ΝΑΤΟ Ναζί. Τι μου λέτε τώρα, ο Ράμα δεν θα εξυπηρετήσει αυτή την εθνικιστική πολιτική των Ευρωπαίων? Σωστά. Ποιο? Την υπόθεση Μπελέρη, η Ελλάδα τη διαχειρίστηκε σωστά ή την έχουμε κάνει ένα διμερές θέμα? Μα κοιτάξτε να δείτε, το να διαχειριστείς ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως αφορά ένα πρόσωπο και εκλογές, έτσι, στην Αλβανία. Να το χειριστείς από ποια σκοπιά? Το αν θα βγει υποψήφιος ή δεν θα βγει υποψήφιος. Εδώ έχουμε το λαγό υποψήφιο, εδώ έχουμε τον Κασιδιάρη που θα βγει, εδώ έχουμε... Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση έτσι όπως έχει, φέρνει τη χώρα να μιλάει για το εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε, και στην πραγματικότητα να παίζει μαζί με όλους τους άλλους το παιχνίδι του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ότι δεν θα επιτρέψω να κάνεις προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα, Ράμα. Κοιτάξτε, δείτε. Άμα ήταν μια συγκέντρωση σαν τους Κνίτες χτες που ήταν στο Σύνταγμα και δεν τους έμαθε ούτε η μάνα τους ότι ήταν στο Σύνταγμα να φωνάζουν για την Παλαιστίνη, μη μου πείτε ότι το δείξατε. Έχετε δείξει όλα τα κανάλια και όλοι οι δημοσιογράφοι κάθε διαδήλωση που έχει γίνει υπέρ της Παλαιστίνης. Στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια παντού. Στην Ελλάδα που μόνο η ΚΝΕ έκανε χτες διαδήλωση, δεν το δείξε κανένας. Κανένας όμως. Που είναι νεολαία των πανεπιστημίων, τα παιδιά. Διαβάσαμε το ριζοσπάστιο όμως. Ναι, εσείς τον διαβάσατε σήμερα. Okay. Εντάξει, δεν μπορεί κάποιος να σας πει τι καλά που κάνατε. Μπορούσε να το σταματήσει. Όχι, δεν μπορούσε να το σταματήσει. Δεν μπορούσε να το σταματήσει χωρίς, ακούστε με, διπλωματικές και άλλες επιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, πώς θα το σταματήσει όταν παίρνει το Κόσοβο? Σας θυμίζω ότι ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας έγινε για την προστασία των Αλβανών του Κοσόβου. Ωραία, πάμε στους συναδέλφους. Τι θα σταματούσατε εσείς? Ακούστε τι με ρωτάτε. Έχουμε και άλλα θέματα. Όχι, ναι, αλλά με ρωτάτε αν θα μπορούσαμε να σταματήσουμε κάτι το οποίο εμείς στηρίζουμε ως πολιτική. Στηρίξαμε. Ο λαός ήταν στον δρόμο. Ο λαός ήταν στον δρόμο. Η Ελλάδα και οι κυβερνήσεις ήταν υπέρ του διαμελισμού της Ιουγκοσλαβίας, υπέρ της υπεράσπισης των Αλβανών του Κοσόβου, υπέρ των ατοικών σχεδίων στην περιοχή, υπέρ του ενός, υπέρ του αλλουνού, υπέρ της πολιτικής του Ισραήλ. Μα προφανέστατα, δεν το βλέπετε. Εδώ πάμε στον κύριο Μπάρκα. Πώς θα περασπιστεί στη σφαγή? Για το θέμα πρέπει να μιλήσουμε και για το ταξίδι, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία με τον Ερντογάν. Όπου, Λιάνα μου, έθεσε χτες το ζήτημα ο Πρωθυπουργός και είπε ότι για τη Μονή θα το βάλω στον
στον Ερντογάν. Ναι, θα το βάλει. Θα το βάλει. Μπορούσε να αποφευχθεί αυτό που έγινε? Όχι, δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Ούτε με καμία ενέργεια. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η Τουρκία τα ζητήματά της δεν είναι επηρεάσιμος από την ελληνική πλευρά. Όποιος έχει αυτές τις ψευδεστήσεις, να έρθει να μας τις πει. Μιλάτε για χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Μαλλιά σε η γλώσσα μας να το λέμε ως κουκουέ. Τι μου συζητάτε τώρα? Πάει σε εχθρική χώρα για να επηρεάσει. Βλέπετε εσείς την Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την Τουρκία, να είναι όπως διμερός προσπαθεί να μας πείσει το Ισραήλ ότι μπορεί να σφάζει γιατί έχει πρόβλημα με την Χαμάς, αδιακρίτως, όποιον θέλει, όποτε θέλει, όπου θέλει, να απαγορεύει τα πάντα, ακόμα και να μιλήσεις και να γίνεις αντισημίτης, επειδή λες, ρε παιδάκι μου, δεν τη θέλω αυτή τη στιγμή. Κακώς αυτή η επίσκεψη στην Τουρκία με τον Ερντογάν. Κανένας διάλογος και καμία επίσκεψη δεν είναι εξ ορισμού κάτι κακό, παρά μόνο κρινόμενο από το αποτέλεσμα. Εάν πάμε για συμβιβασμούς, εάν πάμε για παζάρια, εάν πάμε για συζητήσεις, σας θυμίζω ότι έχουν υπάρξει κι άλλες επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη για τις οποίες δεν μάθαμε τίποτα. Όπως εκείνο το γεύμα στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά είδαμε μία σειρά από πράγματα να αλλάζουν. Καλώς όμως. Λέτε καλώς όμως γίνεται η συνάντηση. Δεν είπα ούτε καλώς ούτε κακώς. Είπατε ότι εξορισμού δεν είναι κακό. Εξορισμού το να συζητάς με κάποιον σε αυτό το επίπεδο, ναι. Αλλά ποιος θα συζητήσει? Σε όποια συνθήκη. Ακούστε με. Σε όποια συγκυρία. Ο λαός ο ελληνικός με τον τούρκικο λαό μιλάνε διαφορετικά από ό,τι μιλάει η τουρκική αστική τάξη με την ελληνική αστική τάξη. Αυτή τη στιγμή μέσα στο ΝΑΤΟ. Με όπλα, με τον Ερντογάν να παίζει αυτοκρατορικό παιχνίδι στην περιοχή, να πουλάει όπλα και στους Ουκρανούς και στους Ρώσους και S-300 και S-400 και ζητήματα στο Αιγαίο. Η Άρα χώρα έχει γκριζαριστεί. Ορίστε. Τη θεωρείτε ανώφελη. Επικίνδυνη. Επικίνδυνη, λέτε. Προφανές. Άρα να μην γινότανε. Σε αυτές τις συνθήκες επικίνδυνη. Δεν διοικώ εγώ τη χώρα. Και όχι με αυτό, εννοώ το κουκουέ, και όχι με αυτή την κάλυψη. Διότι η κάλυψη είναι η κάλυψη από συμφέροντα. Εσείς πιστεύετε ότι πάει ανεξάρτητα ο Μητσοτάκης από τους συμμάχους του? Πάει ανεξάρτητα από τους συμμάχους του ο Μητσοτάκης? Εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή, ακούστε με, σε σχέση με την παρουσία ημί πρεσβευτών και άλλων στη Ρωσία, σε σχέση με την πολιτική μας απέναντι στη Ρωσία, σε σχέση με τα οικονομικά μας, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόμαστε, έρχεστε και μου λέτε αν είναι καλό ή κακό. Αυτό, αν το απευθύνεται στον ελληνικό λαό εν όψη, αυτή τη στιγμή, εν όψη εκλογών, πρέπει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, και μόνο κουκουέ μπορεί να ψηφίσει αν τα δει τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, αντικειμενικά. Τι ωφελήθηκε από αυτή την ιστορία, πείτε λοιπόν, μου. Πάμε στον το Αιγαίο είναι γκρίζο. Η Κύπρος είναι κομμένη στα δύο. Και παραμένει κομμένη στα δύο. Και όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει κομμένη στα δύο με κίνδυνο. Πάτε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή να δείτε φοιτητές να μένουν επειδή είναι πιο φτηνά. Φοιτητές στα κατεχόμενα και να περνάνε τη γραμμή. Να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο στην ελεύθερη, όπως λέμε εμείς Κύπρο, και να ξαναγυρνάνε στα κατεχόμενα. Κύριε Πάρκα, για το και ταξίδι, να μου πείτε μετά ποια Ευρώπη θα ταξίδι στην 9 του μηνός. Η κυρία Κανέλη μιλά για μια επικίνδυνη συνάντηση και ο κύριος Μπάρκας λέει ότι είναι σοβαρό ζήτημα. Εξαρτάται πώς θα αντιμετωπίζει κάποιος. Ακούστε τώρα. Διπλωματική κριτική. Διπλωματική κριτική να περιμένετε και με τέτοιου τύπου, συγγνώμη που θα στο ποτάσω μου τώρα, αλλά είναι λαϊκίστικο το επιχείρημα να μας πει η αντιπολίτευση αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Λοιπόν, εν όψη εκλογών τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα κάνουμε εμείς διπλωματική... Δεν θα κάνουμε εμείς, μισό λεπτό, δεν θα κάνουμε εμείς διπλωματική ανάλυση του τι θα πει ή τι δεν θα πει. Θα γυρίσει, θα δούμε τι θα πει και θα το κουβεντιάσουμε. Είμαστε σε Βαλκάνια που έχουν πίσω τους συμφωνίες των Πρεσπών, ακροδεξιά στην περιοχή, Ναύτεξ. Να διαβάσει κάποιο το Γουλιάμο σήμερα στην τελευταία σελίδα του Ριζοσπάστη, να δείτε τι σχέση έχουν τα Αμερικάνικα. Είναι εδώ η έκρηξη. Να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου, γιατί είναι.